για να γίνουν οι δρόμοι, πρέπει σαν το τοπικό συμβούλιο να στείλουμε μια απόφαση ή που έχει πρόβλημα η κάθε περιοχή. Εγώ, κύριε Θημιάδη, έχω στείλει, σας ενημερώνω ότι έχω στείλει τέτοιες αποφάσεις και όταν ήσασταν αντιδήμαρχος εσείς. Θέλω να σας πω ότι την αγροτική οδειοποιία που θα μεριμνούσε για την αποκατάσταση η τεχνική υπηρεσία έχει στα χέρια της πέντε αποφάσεις. Και θα σας τις πω, γιατί μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω δεν τις έχετε πάρει ποτέ στα χέρια. Γι' αυτό είναι δικιά σας υποχρέωση και έπρεπε να τις πάρετε. Γιατί είναι κρίμα να βάζουμε ένα τοπικό συμβούλιο, δεν ξέρω τώρα τι και πώς, να βάζουμε ένα τοπικό συμβούλιο στην άκρη, στο περιθώριο, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Το τοπικό συμβούλιο του Αγίου Πέτρου, να σας πω, κάνει συμβούλιο κάθε μήνα, είναι παρόν, είμαστε σωστοί, όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι αποφάσεις του Αγίου Πέτρου, με αριθμό πρωτοκόλλου 13101 στις 26/6/2017, είναι μια επιστολή προς εσάς που με τη ζητήσατε εσάς εσείς ο ίδιος. Ήταν για τον δρόμο που λέμε εμείς στο Παΐρι, στο Μούς ακριβώς μπροστά την αποθήκη. Αυτή η απόφαση ως τώρα δεν έχει υλοποιηθεί από τις 26/6. Δεύτερο πρακτικό. Υπάρχει 10 κάθετος του 2017, ζητάμε σαν συμβούλιο να διορθωθεί πάλι η αγροτική οδοποιία. Στις 19/10 του 2017, μιλάμε για ένα χρόνο πίσω, πάλι τίποτα. Με αριθμό πρωτοκόλλου 21/977 στις 23/10 του 2017 με επιστολή του τοπικού συμβουλίου, όχι μόνο του, ζητάμε να διορθωθεί η αγροτική οδοποιία όπως και η αγροτική οδοποιία προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Yes. Αυτές οι μονάδες έχουν σοβαρό πρόβλημα μέχρι και τώρα, γιατί έχω. Μπορώ να σας πω σε ένα στάβλο, αναφέρω παρακάτω, δεν μπορεί να πάει φορτηγός ζωοτροφές. Τίποτα. Και με το πέμπτο τελευταίο πρακτικό απόφαση του τοπικού διαπραγματεύσεως που έγινε 19/4 του 2018, πάλι ζητάμε αυτή την αγροτική οδοποιία. Αλλά τίποτα. Τέλος, θέλω να παρακαλέσω να δώσει μια απάντηση, κύριε Μεμετζή. Ότι ο κύριος αντιδήμαρχος, αν παίρνατε ή αν κάνω εγώ τη σωστή τη δουλειά μου στον κύριο, τον συνάδελφό σας. Γιατί εγώ, άμα το πω, θα φανώ γραφικός, πείτε τον εσείς ήδη. Αν παίρνει τα αποφάσεις από μένα για να σταματήσει να φαίνεται ότι το τοπικό συμβούλιο δεν λειτουργεί σωστά. Ένα θέμα είναι αυτό. Η δεύτερη τοποθέτηση είναι πάλι για το ίδιο πρόβλημα της αγροτικής οδοποιίας. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει ληφθεί καθόλου γκρέιντερ για επιδιόρθωση της αγροτικής οδοποιίας. Με αποτέλεσμα, οι δρόμοι να έχουν γίνει χάλια, όπου σε πολλές περιοχές να μην μπορούν να πάνε τα γεωργικά μηχανήματα ή αν πάνε να βγάζουν πολλά προβλήματα. Γιατί όπως είναι γνωστό, τους μήνες που δουλεύονται τα χωράφια πηγαίνουν 2 και 3 φορές την ημέρα, γνωρίζουν ότι είμαστε από αγροτικές περιοχές όλοι. Μετά από πολλές εισηγήσεις του τοπικού συμβουλίου που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και προφορικές που γίνονται στους αρμόδιους αντιδημάρχους, αλλά και στον Δήμαρχο τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει τραγική στα χωράφια. Πέρσι, θα ξεκινήσω κάτι λίγο, γιατί το περίμενα, νόμιζα ότι θα διορθωθεί, αλλά τίποτα. Πέρσι ξεκίνησε η αγροτική οδοποιία στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού. Και καθώς πέρασε η Γκρέιντερ από όλα τα χωριά, Πολύμετρο, Εύρωπο, είτε πολύ είτε λίγο, όσο και να δουλέψανε, έφτασε στη Μεσιά τελειώνοντας τις εργασίες. Θα ερχόταν και στον Άγιο Πέτρο, αλλά δεν ήρθε ποτέ, σας ενημερώνω, και από εκεί πήγε στη Γοργόπη. Δεν θέλω να πω ότι είναι σύμπτωση. Θα τα πω παρακάτω. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν και εμείς περιμένουμε, ο κόσμος περιμένει. Περιμένουμε μια χρονιά ολόκληρη. Αυτά τα προβλήματα μεγαλώσανε, οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψανε τους δρόμους. Σας έχω στείλει τόσα καρδιά σαν απόφαση και ήταν μόνο υποσχέσεις. Φέτος έφτασε ο καιρός και πάλι να διορθωθούν οι δρόμοι όπου διαρκήσατε πολύ στο θέμα της αγροτικής οδοποιίας. Γιατί φτάσανε ο καιρός τώρα τα στάδια να μαζεύονται, να πηγαίνουν ο κόσμος να μπορεί να πάει στα χωράφια. Το μηχάνημα στη Δημοτική Ενότητα Ευρωπού έχει έρθει. Και κατά σύμπτωση, να το πω εγώ, να μην το πω κάπως αλλιώς, καθένας καταλαβαίνει, κατά σύμπτωση είμαστε το τελευταίο χωριό πάλι. Στο Πολύμετρο πήγε, στην Τούμπα πήγε, στον Εύρωπο πήγε, στη Μεσιά και από τη Μεσιά. Και αδεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Γκρέιντερ φεύγει από τη Μεσιά και πάει στα Ρίζια. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, την προηγούμενη εβδομάδα είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας. Του ζήτησα το μηχάνημα και το ρώτησα για τους δρόμους. Και μου είπε, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να το περιμένουμε, ότι τελειώνοντας από τη Μεσιά θα πάει στον Κακοχώρη αφήνοντας τον Άγιο Πέτρο.
Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο τον εκάστοτε αντιδήμαρχο, τον κύριο Κουσίδη Θόδωρο. Και ξέρετε ποια είναι την απάντηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μετά παίρνω τηλέφωνο εσάς, τον δήμαρχο. Και σας ενημερώνω και προς τιμή σας ενδιαφέρεστε και παίρνετε τηλέφωνο. Και με επιβεβαιώνετε ο ίδιος, όπως επιβεβαιώσατε και στον κύριο Μελετζή Κώστα, ότι δεν θα φύγει τον Κρέιτερ από τον Άγιο Πέτρο από τη Μεσιά για να δουλέψει αλλού. Με λίγα λόγια θα σας πω σε αυτό. Το Κρέιτερ έφυγε, πήγε στα Ρίζια. Βρήκαμε με τον κύριο Μελετζή, με το δικό μου το αυτοκίνητο, το χειριστή στον κάμπο της Μεσιάς, τον ενημερώσαμε, τον είπαμε, σας έρθείτε και λέει, δεν μπορώ, ο τεχνικός διευθυντής με έστειλε να πάω στο Καμποχώρι και στα Ρίζια. Μιλάει ο Κώστας ο Μελετζής και λέει, δεν θα πας πουθενά, θα πας στον Άγιο Πέτρο, είναι εντολή του Δημάρχη. Κύριε Δήμαρχε, το ξέρω δεν είναι, δεν το διώξατε εσείς, αλλά έχετε μια ευθύνη που δεν μπορεί να τους ελέγξετε. Αυτή την ώρα το μηχάνημα έχει πάει και είναι στα Ρίζια. Είναι στον Καμποχώρι και μείναμε πάλι χωρίς δρόμους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο χειριστής πήρε απόφαση να φύγει, να μας αφήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να πω. Και θέλοντας να προλάβω μια απάντηση, γιατί σίγουρα θα την ακούσουμε, αλλά θα σας προλάβω, γιατί ξέρω τι γίνεται. Ότι έπρεπε να πάει πρώτα εκεί, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα, κάποιον κτηνοτρόφο έμαθα, κάτι γεωργό, δεν μπορούσε λέει, να λειτουργήσει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά κύριε υπεύθυνοι, υπάρχει ο κάτοικος, ο κύριος Ιωαννίδης Απόστολος, που δεν μπορεί να πάει εύκολα στο σπίτι του λόγω κακής κατάστασης του δρόμου, όπου ο ίδιος σας έχει ενοχλήσει για το θέμα και πήρε πολλές υποσχέσεις, αλλά στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Όπως υπάρχει και ο κύριος Καραστοριάνης Χρήστος, που στη μονάδα του λειτουργεί ένα κεντρικό δρόμο που κατεβαίνει στον Αξιό, που του λειτουργούν πολλοί κόσμος, το ξέρουμε πολύ καλά και μπορώ να σας επιβεβαιώσω μέσω των ζωοτροφών, δεν τον πάει ζωοτροφές στη μονάδα. Δεν τον πάει ζωοτροφές στη μονάδα. Τέλος, να μην σας κουράσω άλλο, το ξέρω. Θέλω να αναφερθώ, να βρεθεί μια λύση. Ξέρω ότι γνωρίζετε, νοιάζεστε, δήμαρχε, από σένα το ζητάω γιατί απαντούν δεν μπορώ. Θέλω να νοιαστείς για μας. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Έτος ο καιρός να μπορούμε να πάμε στα χωράφια και δεν πηγαίνουν. Η εντολή σας ήταν να πάει. Δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Και να σας το πω έτσι απλά, αρχίζει πλέον η σύμπτωση, κατά συνόηση ότι να μην είναι σύμπτωση. Μήπως θέλω εγώ, γιατί δεν είμαι στο αυτοσυδιασμό σας. Άσε με περνάει και αυτό και τρέπον μου το λέω. Δεν το κάνει εδώ. Δεν το κάνει. Μα σας παρακαλώ και δεν θα ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ πολύ, δεν πρέπει να πω την άποψη. Τώρα νομίζω ότι δεν παίρνει τέτοια. Καλά το πήγαινε. Καλά το πήγαινε. Όχι, θα το πήγαινε. Γιατί να σας πω, συγγνώμη, δεν το πήγαινε. Παρακαλώ. Αφήστε το πήγαινε. Παρακαλώ.